Για πάμε και στα ενίκια, κύριε Ηλία μας. Εδώ να δούμε τι γίνεται τώρα. Εδώ να δείτε μηνύματα και απορίες και ερωτήματα και παράπονα για μη πληρωμές. Άπειρα. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Αυτό που μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι το αν δούμε τις εκπαιδεύσεις πρώτης φάσης πανδημίας. Είχα προβλέψει ότι θα είναι ένα προβληματικό, μια προβληματική διαδικασία, όπως αποδεικνύεται και στην πράξη. Καταρχάς να πούμε για τα ενίκια του Απριλίου, όσοι είχαν δικαίωμα μείωσης ή μη πληρωμής του ενικίου του Απριλίου, αντίστοιχα οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ή έλαβαν χθες την αποζημίωση κατά 80% αν μιλάμε για φυσικά πρόσωπα που ο ενοικιαστής είχε δικαίωμα ολικής μείωσης ενοικίου ή αντίστοιχα 20% αν ο ενοικιαστής είχε δικαίωμα μείωσης κατά 40% ή αν μιλάμε για νομικό πρόσωπο που ο ενοικιαστής είχε δικαίωμα ολικής αφαίρεσης του ενοικίου, εκεί θα λάβουν το 60%. Εκεί λοιπόν έλαβαν όσοι ιδιοκτήτες είχαν ενεργά μισθωτήρια και έλαβαν την προηγούμενη ειδική αποζημίωση. Δηλαδή το σύστημα βλέπει αυτόματα το μισθωτήριο, βλέπει ότι πλήρωσε την προηγούμενη ειδική αποζημίωση για το μήνα Μάρτη, άρα ουσιαστικά θα κάνει κατάθεση προκαταβολικά των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης. Αυτό αν πηγαίνουν όλα καλώς. Αντίστοιχα, ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια θα πρέπει οπωσδήποτε, δεν σταματάει η υποχρέωση του να κάνει τη δήλωση COVID για τον μήνα Απρίλη. Οπότε μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει τη δήλωση COVID προκειμένου να έρθει και να κουμπώσει με την προκαταβολή που έχει λάβει. Μάλιστα. Αν κάποιος δεν έχει λάβει προκαταβολή, αν δεν το κάνει και έχει λάβει την προκαταβολή, αυτή θα του ζητηθεί πίσω αν αποδειχθεί ότι δεν ετήθηκε να λάβει την ειδική αποζημίωση. Αντίστοιχα, αν κάποιος. Ακριβώς, αν είναι κάποιος καινούριος ενοικιαστής ή είχε ξεχάσει να κάνει τη δήλωση COVID του μηνός Μαρτίου και το καθεξής, δεν θα λάβει προκαταβολή, όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να κάνει τη δήλωση COVID μέχρι τις 15 Ιουνίου, βέβαια, προκειμένου να λάβει την ειδική αποζημίωση για το μήνα Απρίλη. Εδώ τα παράπονα έχουμε να κάνουμε σε δύο ή τρεις βασικές κατηγορίες. Καταρχάς, θα πρέπει, θεωρούμε, να ανοίξει ξανά η εφαρμογή για τους προηγούμενους μήνες, ούτως ώστε να γίνουν διορθώσεις ή κάποιοι που ξέχασαν να υποβάλουν τη δήλωση COVID για κάποιο μήνα να μπορούν να κάνουν τη δήλωση, την αίτηση, προκειμένου να λάβουν την ειδική αποζημίωση. Okay. Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κλείνει κάθε μήνα. Θα μπορούσε να είναι ανοιχτό το σύστημα, έστω και αν έπρεπε ο ιδιοκτήτης να πληρώσει το πρόστιμο, ας πούμε, για παράδειγμα. Okay. Από την άλλη, τα πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν στους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν νοικιάσει το ακίνητό τους στον ενοικιαστή, όπου τους δίνουν το δικαίωμα υπεκμίσθωσης. Εκεί λοιπόν, επειδή το σύστημα βλέπει την υπεκμίσθωση, δεν πληρώνει τον ιδιοκτήτη αρχικά και θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να αποδείξει ότι ο ενδιάμεσος, ο αρχικός δηλαδή ενοικιαστής, έχει και αυτό το δικαίωμα της μείωσης ενοικίου με την ιδιότητα του επαγγελματία. Είναι τεράστιο πρόβλημα και πλήττει πάρα πολλούς μικροϊδιοκτήτες που έχουν πελάτη, δηλαδή ενοικιαστή, κάποια εταιρεία, ναι, η οποία εταιρεία μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να έχει αλυσίδα ολόκληρη. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι ο πλήττεται. Μην τα αρχίσω να τα λέω. Αυτά είναι συνταξιούχος και σε πολύ μεγαλύτερες περιπτώσεις. Δηλαδή, μου νοικιάζεις εσύ εμένα που είμαι λογιστής, λογιστικό γραφείο και μου δίνεις το δικαίωμα υπεκμίσθωσης, όχι για να εμπορευτώ εντός εισαγωγικών το δικαίωμα αυτό, αλλά για να μπορέσω να φιλοξενήσω, ας πούμε, μέσα στον χώρο της επιχείρησής μου κάποιον ο οποίος είχε ατομική επιχείρηση, το λεγόμενο και μπλοκάκι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πώς. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν βλέπει τη μίσθωση που κάνω εγώ προς τον ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης, παύλα μπλοκάκι, και δεν πληρώνει τον αρχικό ιδιοκτήτη, όπου τον βάζει σε μια διαδικασία να αποδείξει ότι εγώ είχα δικαίωμα ως επαγγελματίας να του κάνω μείωση ενοικίου και να λάβω. Άρα έχει ακόμα μπερδέματα το θέμα, τα οποία θα έπρεπε μετά από ένα χρόνο τουλάχιστον να έχουν διορθωθεί. Για πάμε να δούμε τώρα. Τυπικά νομικά, βέβαια, το έχει τακτοποιήσει, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζεται αυτό που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα εμφανίζονται δυσκολίες. Με το IBAN να πούμε εντάχει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν καν IBAN. Μου έχει τύχει εμένα περίπτωση. Είναι μια γυναίκα υπερήλικη, μένει στην Αυστραλία. Δεν είχε βγάλει IBAN στην Ελλάδα. Πληρώνεται το ενίκιο απευθείας στο Αυστραλιανό της IBAN. Οπότε τώρα έχει μπορεί πρόβλημα να γίνεται αυτό. Ναι. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν μπορεί να λάβει καθόλου την ειδική αποζημίωση. Δηλαδή είναι μέσα στους 26.500 που βλέπω. Που δεν μπορούν να το λάβουν. Αλλά στους 26.500, 40.000 λέγαμε κάποτε είχαν πρόβλημα στο IBAN. Μειώθηκε, αλλά υπάρχει ακόμη. Και λέγαμε μέχρι την περασμένη Παρασκευή, όχι προχτές, την προηγούμενη, ακριβώς, να το διορθώσουν. Μόνο 1.500 το διορθώσαν. Οι άλλοι 25.000 δεν ανταποκρίθηκαν. Ακόμα δεν το έχουν το πάρει σοβαρά, δεν έχουν καταλάβει τι τους αφορά. Το φωνάζουμε, το λέμε.